ακούσω από κανέναν σας ότι έχετε άγχος, γιατί εγώ έχω πιο πολύ πράγμα από εσάς. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω, Ράνια μου, όντως, γιατί εκτός το ότι είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείτε, είμαι πολύ χαρούμενη. Θα σας τα πω στη συνέχεια, δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι να πω τέτοια πράγματα, ούτε μεγάλα λόγια. Θέλω να πω απλά ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ στο TV Weekend, είμαι ανάμεσά σας. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε η καλύτερη παρέα του Σαββατοκύριακου. Αυτό σας το υποσχόμαστε. Αν τρέμω λίγο κι αυτά, κάντε πως δεν το βλέπετε. Γι' αυτό λέω να συστήσω εδώ τους συνεργάτες μας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, από δεξιά ή από αριστερά? Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον δάσκαλο. Δάσκαλε, τρέμω λίγο, έχω άγχος. Όσο τρέμεις, τόσο πιο όμορφη θα είσαι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Παπαδόπουλος, τον βλέπετε, είναι εδώ. Μας έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μας στο TV Weekend. Δάσκαλε, όμως δεν μου τα λες καλά. Εκεί που μαθαίνω εγώ ότι θα είσαι εδώ στην παρέα μας, θα έχουμε τη χαρά να σε έχουμε, μου λένε μετά μας τον παίρνει η προεκλογική εκστρατεία. Τι θα γίνει? Κάνω μια πιστία η οποία συγχωρείται. Ναι. Θα είμαι πραγματικά υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Μάλιστα. Θα σας λείψω για λίγο, ναι. Όμως επειδή έδωσα το λόγο μου και επειδή σε αγαπώ, ναι, και εσένα και τη συντροφιά, θα είμαι μετά από 3 εκπομπές πάλι εδώ. Τέλεια. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Δεν στεναχωριέ. Μόνο να θυμίσουμε όσους μας βλέπουν και τις φίλες και τους φίλους να μην ξεχάσουν την ημέρα των εκλογών ότι είμαι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών με το λαό σου. Και εδώ τελειώνουμε. Λοιπόν, σας υπόσχομαι όμως εγώ ότι ό,τι και αν γίνει, ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος θα είναι εδώ μαζί μας. Και μια χαρά, θα έχουμε πρώτο ο Θεός και έναν βουλευτή. Και χαίρομαι, πέρα από τα πολιτικά, γιατί δεν με ενδιαφέρουν και πολύ. Εγώ είμαι άνθρωπος της προσφοράς, όχι της πολιτικής. Χαίρομαι γιατί ξεκινάς μια εκπομπή μαζί μου και επειδή σε όλη την καριέρα μου, τη δημοσιογραφική και την τηλεοπτική, όσες ήταν κοντά μου είχαν καταπληκτική επιτυχία, αυτή προβλέπεται να είναι και για σένα. Θα πας πολύ μπροστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου. Φεϊβόκου, δεν ξέρω αν βοηθάω στο πλάνο που πάω εδώ. Ξεκινήσαμε. Φεύγει σιγά-σιγά έτσι και το άγχος. Φεϊβόκου, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί έτσι πίσω από τις κάμερες, έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε πλατό και θέλω να σας πω ότι η Φέη μπορεί να την ξέρετε έτσι ως ένα πολύ εκρηκτικό παιδί, αλλά είναι ένα πολύ γλυκό παιδί. Δεν ξέρω αν φέτος θα σταυρώσει καλή κουβέντα για άνθρωπο. Θα προσπαθήσουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Με πολλά προσόντα. Με πολλά προσόντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Ποικίλα προσόντα. Βαγγέλη Παπαδόπουλο, είναι δίπλα σου. Σιγά σιγά. Την πρώτη μέρα να δείξει το στήμα σου. Μία πιστία, όχι πολλές. Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζει και φεύγει το πολύ τρέμουλο, παιδιά. Έρχεσαι από εδώ που σε αγαπάμε. Ένας φίλος μου μου είπε και το τράκ είναι γλυκό όταν το παραδέχεσαι μπροστά στην κάμερα, γι' αυτό δεν πήγα να το κρύψω. Ελεάνα, λοιπόν, Ελεάνα μου, σε σένα βασίζομαι με διαφορά στήθους. Και επειδή κάποιοι έτσι θέλησαν να κατακρίνουν το σχόλιο πληθωρική του δελτίου τύπου, να πούμε ότι η Ελεάνα είναι πληθωρική λόγω άποψης, λόγω θέσης, λόγω μυαλού. Και λόγω όλων των υπολείπων. Χιούμορ. Και λόγω αυτού που λέμε. Και χιούμορ, εννοείται. Μιχάλης Ροδόπουλος, Μιχαλάκη μου. Αγάπη μου. Ο Μιχάλης ήταν ο διπλανός μου στο Πολύ Μπλα Μπλα. Ήταν ο άνθρωπος που τον σκούνταγα από κάτω από το τραπέζι. Αλλά πιο καλή μαθήτρια ήσουν εσύ, ε. Τώρα θα δείξει. Ήθελες βοήθεια εσύ. Πήραμε μια προαγωγή, μακάρι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Καλή αρχή μας. Ευχαριστούμε πολύ και η Ευελίνα Νύχτα εδώ. Είναι της παρέας. Καλή αρχή. Η οποία είναι το καινούριο μας κορίτσι, είναι το πουλέν της Ράνιας Ματαφιά. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει πάρα πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ στην Εσπρέσο, γιατί δουλεύεις και εκεί, να το πούμε. Αλλά εδώ κάνει ξεχωριστή δουλειά η Ευελίνα μας. Έτσι, μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας έχει πολλά αποκλειστικά που θα τα ακούμε πρώτα εδώ και μετά θα τα διαβάζουμε. Λοιπόν, να κάτσω λίγο, μου επιτρέπετε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχω να σας πω, επειδή ας πούμε έτυχε και συζήτησα με πολύ κόσμο όταν μου είπε το κανάλι ότι σου δίνουμε αυτή την ευκαιρία κτλ. Όλοι είχαν να μου πούνε είσαι πολύ τυχερή, παίρνεις αυτή τη ζώνη, τα Σαββατοκύριακα είναι άλτερ και έχουν απόλυτο δίκιο. Θέλω όμως να σας πω ότι ένας από τους λόγους που έχω τρακ είναι ότι η προκάτοχός μου, η Βάσια Λόι, έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, μεν παίρνουμε μια ζώνη η οποία είναι προστατευμένη από τον ανταγωνισμό, είναι χτισμένη από τη Βάσια Λόι, αλλά όταν η Βάσια μου έχει κάνει 25άρια και εμείς κάνουμε μικρά νούμερα, δεν θεωρούμαστε επιτυχημένοι, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι θα, δεν ότι μπορώ, ότι θα το κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε λες, και εμείς Μιχάλη μου, θα βάλουμε τα δυνατά μας. Πάμε για ρεκόρ. Λοιπόν, και επειδή η Βάσια ήξερε ότι έχω αυτή την αγωνία και ότι έχω λίγο τρακ, θέλησε με το δικό της τρόπο να μου δώσει δύναμη. Δείτε πώς.
Σταματίνα μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι θα σκίσεις. Ξέρω ότι αφήνω την εκπομπή στα καλύτερα χέρια, γιατί είσαι ένα πολύ εργατικό και πολύ έξυπνο κορίτσι. Θα σε βλέπω, θα σε παρακολουθώ τα Σαββατοκύριακα και θέλω να κρατήσεις δυνατά την παράδοση που λένε εδώ και χρόνια ότι τα Σαββατοκύριακα είναι alter. Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία σε όλους. Βάσια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπαμε και στο διάδρομο, δεν χρειάζεται να τα λέμε έτσι όλα τηλεοπτικά. Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα εδώ με όλα τα παιδιά, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, να φανούμε αντάξει των προσδοκιών. Όλη η ομάδα να παραμείνουν τα Σαββατοκύριακα alter, σωστά? Λοιπόν, και επειδή έχουμε πολλά θέματα και επειδή είμαστε πολύ καιρό εδώ και προετοιμαζόμαστε, να πω και τα μηνύματα, σωστά, Ρένια μου, να τα πω. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας τώρα, γράψτε μας TV κενό και αποστολή στο 54% μας, γράφετε ό,τι θέλετε, μια ευχή για την αρχή. Έχω ζητήσει να μην είστε πολύ αυστηροί σήμερα μαζί μας, αν και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή που δεν θέλετε να χάσετε. Έχουμε πάρα πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ, τηλεοπτικά. Ένα θα σας πω, μάλλον θα σας πω δύο, γιατί έχουμε πολλά. Το τελεσίγραφο της Ευγενίας Μανολίδου στον Αντένα, μια είδηση βόμβα που θα σκάσει μόνο από το TV Weekend. Ποιο το μέλλον της με τον Αντένα και ποιες οι αποφάσεις που θα πάρει, ποιο το τελεσίγραφό της και πώς το έχουν εισπράξει οι άνθρωποι του Αντένα, αλλά και όλο το παρασκήνιο και όλη η αλήθεια για το πρωινό του Καραμέρου και του Χαριτάτου. Τα έχετε ακούσει μέσα στην εβδομάδα, αλλά εμείς θα σας πούμε καινούργια πράγματα. Έχουμε δει τις μακέτες, έχουμε μάθει τις στήλες, έχουμε μάθει ποιοι θα πλαισιώνουν ποιους, τι θα γίνει, θα είναι η Μπαρμπαρίγου, θα είναι η Λίτσα Πατέρα και πολλά πολλά είναι. Θα είναι ο Καραμέρος, κάτι ξέρεις, Ράνια μου, και το λες, πολιτεύεται. Το λέει η Ευελίνα Νύχτα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Το παίρνεις πάνω σου αυτό? Θα πούμε και λεπτομέρειες, τα πάντα. Πολιτεύεται, πολιτεύεται. Για να δούμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε ένα διάλειμμα, να πιω κι εγώ λίγο νερό. Εντάξει, ευχαριστώ. Να ανασάνω αυτό που το πας.